Ο θάνατος του Εμποράκου και στο Περιστέρι. 7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Εθνικής Αντιστάσεως, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους, έχουν κατεβάσει ρολά. Μπορεί να ήταν ίδιον πριν από χιλιάδες χρόνια οι τραγωδίες, αλλά είναι η πρώτη φορά που ζούμε τραγωδία. Δεν μπορεί για να μαζέψεις να αυξάνεις το κόστος της ζωής του άλλου. Το κάνεις και μαζεύεται και δεν ξοδεύει. Κάθε φορά, άντε το Πάσχα, άντε τις εκτόσεις, άντε τώρα να δούμε λίγο τα στα σχολεία, άντε τα Χριστούγεννα, έχουμε φτάσει πια να δίνουμε διορία στο θάνατο. Πώς είναι αυτό σε κόμμα και λέμε τον χάνουμε, δεν τον χάνουμε το συγγένει. Παρά τις γενναίες εκτόσεις και τις προσφορές που συνεχίζονται και αγγίζουν μέχρι και το 70%, ο τζίρος των καταστημάτων συρρικνώθηκε ακόμη και κατά 30%. Έμπορος ο Παναγιώτης εδώ και 28 χρόνια και μόλις την περασμένη εβδομάδα βρήκε και δεύτερη δουλειά σε μια τελευταία προσπάθεια να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση. Ήδη κάνουμε και δεύτερη δουλειά για να βοηθήσουμε, ας πούμε, την επιχείρηση, για να την κρατήσουμε. 20 χρόνια επιχείρηση. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Η λύση είναι μονόδρομος, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου. Άμεσες κινήσεις, μέτρα και πρωτοβουλίες για ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός νόμος καθυστερεί, ο δανεισμός μέσω ΤΕΠΜΕ έχει παγώσει λόγω των τραπεζών που κρατούν κλειστές τις τρόφιγγες και δεκάδες λουκέτα προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα. Οι προσφορές βάλουνε, ή φτηνότερα βάλουνε, ο κόσμος δεν μπαίνει μέσα. Ο αναπτυξιακός νόμος αυτή τη στιγμή δεν έχει ψηφιστεί. Και είναι ένα χρόνο. Και το καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να τα κάνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά όμως καθυστερούν πάρα πολύ. Επιδημία λουκέτων και εδώ, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Περιστερίου, στην Εθνικής Αντιστάσεως. Η λύση είναι μονόδρομος, λένε οι έμποροι. Μέτρα και πρωτοβουλίες για ανάπτυξη. Ο αριθμός των λουκέτων αναμένεται να ξεπεράσει μέχρι το τέλος του χρόνου τις 100.000. Ενώ ο αριθμός των ανέργων στο εμπόριο δυστυχώς θα ξεπεράσει τις 150.000 μέχρι το τέλος του 2010. Πολλούς ξέρω που συζητάμε με πελάτες ότι και δύο και τρεις και security γίνονται και διανομής που πουλάνε σουβλάκια και τέτοια. Για να τα βγάλουν πέρα. Για να τα βγάλουν πέρα, βέβαια. Ο εμπορικός κόσμος υποστηρίζει ότι η οικονομική κατάσταση επηρέασε όλη την αγορά λιανεμπορίου και δεν έκανε διάκριση ούτε σε κλάδους ούτε σε μικρά και μεγάλα καταστήματα, καθώς η κρίση έχει συρρυκνώσει όλα τα επίπεδα της ιδιωτικής κατανάλωσης. Γενικότερα όμως, μπαράζ λουκέτων βιώνει την τελευταία διετία ο εμπορικός κόσμος, αφού 25.000 μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές είναι σήμερα άνεργοι. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το 2008 στην Ελλάδα είχαμε 846 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σήμερα εκτιμώνται ότι έχουν απομείνει 800 και έτσι έχουν βρεθεί στην ανεργία 110.000 εργαζόμενοι.